Κυρίες και κύριοι, φίλοι μας, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 1987, με υγεία, ειρήνη και ομόνοια. Όπως πάντα κάθε χρόνο, συντόμαστε με τη Βιέννη για να παρακολουθήσουμε την καθιερωμένη πλέον πρωτοχρονιάτικη συναυλία που δίνει η Φιλαρμονική της Βιέννης, που αυτή τη φορά θα διευθύνεται για πρώτη φορά από τον Herbert von Karajan. Σε αυτήν την πρωτοχρονιάτικη συναυλία που παρακολουθούν τηλεθέτες και ακροατές σε πολλές χώρες Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και ΗΠΑ, έχουμε πάντα μουσική κεφάτη και χαρούμενη. Από την χρυσοπίκυλτη αίθουσα Gesellschaft der Musikfreunde, η αστριακή ραδιοτηλεόραση, μεταδίδει την πρωτοχρονιάτικη αυτή συναυλία που έχει γίνει πλέον παράδοση. Φέτος, όπως είπαμε για πρώτη φορά, τη συναυλία διευθύνει ο Herbert von Karajan με σολή στην Αμερικανίδα Kathleen Battle. Το πρόγραμμα θα αρχίσει με μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές οπερέτας που υπάρχουν. Στην τρίτη του προσπάθεια να γράψει ένα έργο για τη σκηνή, ο Johann Strauss, συνθέτης χορευτικής μουσικής, έγραψε τη μεγαλύτερη από όλες τις βιενέζικες οπερέτες, τη Νυχταρίδα, Die Fledermaus. Ήταν το αποτέλεσμα δουλειάς που κράτησε 42 μερόνυχτα, με τη βοήθεια του λιμπρετίστα του Richard Genet. Αυτό ήταν το 1873. Αν υπήρχε ένα Όσκαρ για το ελαφρό μουσικό θέατρο, η Νυχταρίδα θα έπαιρνε τουλάχιστον 3 Όσκαρ. Πρώτα για την πιο συναρπαστική, χαρούμενη οπερέτα που μας μεταφέρει πίσω στον καιρό της γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης, πίσω σε μια εποχή που ο κόσμος απολάμβανε τη ζωή παρά τις δυσκολίες και τα βάσανα που υπήρχαν, πίσω στην πόλη όπου η απόλαυση ζωής είχε γίνει μια τέχνη. Θα έπαιρνε επίσης ένα Όσκαρ για την ωραιότερη εισαγωγή που έχει γραφτεί. Και ουδού ο διάσημος αρχιμουσικός Herbert von Karajan. Η ορχήστρα είναι έτοιμη και είναι ώρα να αρχίσουμε. Με τα χειροκροτήματα του κόσμου και τα δικά μας για ένα ευτυχισμένο, ειρηνικό και γεμάτο υγεία 1987. Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Herbert von Karajan από την αίθουσα Musikverein της Βιέννης άρχισε με την εισαγωγή στη νυχταρίδα του Johann Strauss. Ας πάμε όμως πίσω, γύρω στα 1840. Τότε περίπου έκανε την εμφάνισή του ένας καινούριος χορός, η Πόλκα. Από τις όχθες του Μολδάβα έφτασε στις όχθες του Δούναβη. Οι Βιενέζοι υιοθέτησαν τον χορό με ενθουσιασμό και ο Johann Strauss, ο πρεσβύτερος, έγραψε τον Αύγουστο του 1842 την πολύ γνωστή Άνεμ Πόλκα. Οι τηλεθέτες θα την απολαύσουν παρακολουθώντας τα περίφημα άλογα ήπι τσάνα της Ισπανικής Σχολής Υπασίας από την χειμερινή Υπευτική Σχολή της Βιέννης. Johann Strauss, Πατήρ, Άνεν Πόλκα, έργων 137. Την Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Herbert von Karajan από την χρυσοπίκυλτη αίθουσα Musikverein της Βιέννης. Μια πανέμορφη ζωντανή σύνδεση από την χειμερινή υπευθυντική σχολή της Βιέννης και την αίθουσα Musikverein και για αυτούς ζωντανή και για μας, όπου ο Herbert von Karajan και η Φιλαρμονική της Βιέννης ερμήνευσαν την Άνεν Πόλκα έργων 137 του Johann Strauss Πατέρα. Και νομίζω ότι τα περίφημα αυτά άλογα έδωσαν σε πολλούς ένα μάθημα ρυθμού και χάρης και ακρίβειας. Στην Αυστρία πριν 150 χρόνια ο πρώτος σιδηρόδρομος έκανε την εμφάνισή του, ήταν ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα και εξυπηρετούσε την Αυστρία ταξιδεύοντας αργά, καλύπτοντας μικρές αποστάσεις. Ο Johann Strauss αντίθετα έγραψε μια πολύ γρήγορη πόρκα, το τρένο της απόλαυσης, Vergnügungszug. Το 1987 άρχισε με μουσική και ομορφιά. Φίλοι, όλοι εμείς στην ΕΡΤΟ σας ευχόμαστε για το 1987 ομόνοια, γαλήνη, πρόοδο, ποιότητα στην ταξίδια σχέση στη ζωή μας, κατανόηση, αγάπη και σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, υγεία και ειρήνη. Παρακολουθήσαμε την ετήσια συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης, την πρωτοχρονιάτικη συναυλία, την ορχήστρα διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Η σκηνοθεσία του Humphrey Barton χόρεψε τον μπαλέτο της κρατικής όπερας της Βιέννης. Σολίστε ήταν η Kathleen Battle. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κυρίες και κύριοι, καλό 1987. Γεια σας.